Γεωργίου Ελληνίδων Φλόρινας, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αφιερωμένη στη μητέρα. Η γιορτή της μητέρας, γιορτή για όλους μας, μια που το πρόσωπο της μητέρας είναι ξεχωριστό για όλους, καθιερώθηκε να γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Μια γιορτή που έχει αναφορά όχι μόνο σε αυτή την ημέρα, αλλά σε όλες τις ημέρες και στιγμές της ζωής μας, καθώς η μάνα, μητέρα, μαμά είναι η σημαντική άλλη σε κάθε περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να τιμήσουμε τη γιορτή και το πρόσωπο της κάθε μητέρας, να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη και την αγάπη και την φροντίδα της. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μας περιλαμβάνει ομιλία από την κυρία Άννα Παφίντη με θέμα «Η πιο όμορφη λέξη στα χείλη της ανθρωπότητας». Θα ακολουθήσουν μουσικές μελωδίες από μαθητές του πρώτου λυκείου και τρίτου γυμνασίου Φλόρινας. Στη συνέχεια, μέλη της λέσχης ανάγνωσης του λυκείου θα παγίνουν ποίηματα και αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων για τη μάνα. Η εκδήλωση θα κλείσει με τα δύο παιδικά τμήματα του Λυκείου, το τμήμα παραμυθιού με υπεύθυνη την κυρία Δόξα Κοτσαλίδου και το παιδικό χορευτικό με υπεύθυνη χορευδάσκαλο την κυρία Ρίτσα Τρίφωνο. Παρακαλώ την κυρία Κόλλα Χριστίνα, πρόεδρο του Λυκείου Ελπίδων Φλόρινας, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια μας πολλά, οι μανούλες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που δίνουν το είναι τους για τα παιδιά τους. Χρόνια πολλά για αυτές που θα γίνουν μανούλες, που είναι μικρότερες και θα γίνουν μανούλες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που δεν είναι εδώ μαζί μας, έχουν φύγει, αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας και πάντα τις σκεφτόμαστε και πάντα βεβαίως τις αγαπούμε. Η γιορτή της μητέρας είναι παγκόσμια γιορτή που τιμούμε τις μανούλες όλου του κόσμου. Ας τιμήσουμε λοιπόν τη γιορτή της μητέρας, γνωρίζοντας την ιστορία που κρύβει η μέρα αυτή. Η γιορτή της μητέρας, το ξέρατε ότι ξεκινάει από τους Έλληνες και από την αρχαία Ελλάδα. Το ξέρατε ότι στην ελληνική μυθολογία συναντούμε τη μητέρα Γη, την πρώτη μητέρα που λατρευόταν ως θεότητα. Τη μητέρα Γη που ήταν στους αρχαίους Έλληνες η προσωποποίηση της φύσης και η μητέρα των πάντων. Η μικρασιατική επίσης θεότητα της Κυφέλης. Γνωστή στους Έλληνες και ως Ρέα, λατρευόταν ως θεά της γης, της άγριας φύσης και της γονιμότητας. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν η πρώτη γυναίκα που γέννησε με το κετό και μεγάλωσε με το μητρικό της γάλα τα παιδιά της. Αυτά όσον αφορά στη μυθολογία. Όλα έχουν τη βάση τους στην αρχαία Ελλάδα. Πώς καθιερώθηκε όμως η γιορτή της μητέρας? Ιστορικά προέρχεται από το Αμερικάνικο κίνημα των γυναικών μητέρων, με το που ιδρύθηκε το 1965 από την Άννα Τζάρβις κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου Εμφύλιου Πολέμου, ξεκίνησε το 1850. Η κόρη της Άννα Τζάρβις θέλησε να τιμήσει τη μητέρα της και συνέχισε το έργο της που ξεκίνησε αυτή και έτσι ήθελε να ορίσει μια μέρα που να τιμά όλες τις μητέρες. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, μπορείτε βέβαια να τα δείτε αυτά όλα και στο ίντερνετ και στα βιβλία, αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι μητέρες που ήθελαν να τιμήσουν οι Αμερικάνοι ήταν οι μητέρες που χάσαν παιδιά τους στον εμφύλιο και στους πολέμους. Αυτές οι μητέρες που πάντοτε κλαίνε και τραβάνε πολλά σε κάθε καταστροφή, γιατί χάνουν τα γλαστάρια τους. Το σύνθημά της λοιπόν ήταν ότι η μητέρα είναι το πρόσωπο που έχει κάνει τα περισσότερα για κάθε ένα από οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο. Και έτσι η ίδια οργάνωσε τον πρώτο εορτασμό της γιορτής της μητέρας το 1908. Και μετά, το 1914, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ουίλσον, καθιέρωσε ως επίσημη μέρα γιορτής της μητέρας την δεύτερη Κυριακή του Μάη. Εμείς βέβαια έχουμε και την Ελληνίδα μάνα, η οποία Ελληνίδα μάνα είναι και κάτι διαφορετικό από τις άλλες μάνες. Η Ελληνίδα μάνα, η προστατευτική, η υπερπροστατευτική, αυτά βέβαια θα σας τα πει η Άννα Παφίντη περισσότερο, η Ελληνίδα η μάνα προστατευτική. Κυκλοφορούν πάρα πολλά αστεία και χαριτωμένα σχετικά με την υπερπροστατευτικότητα της μάνας Ελληνίδας. Αχ, παιδί μου, 30 χρονών, θα φύγεις από το σπίτι, όχι σε μικρός μη φεύγεις, κρύωσες, μήπως αρρώστησες, μήπως έφαγες κτλ. Ξέρετε, τώρα αυτά είναι γνωστά. Έτσι λοιπόν, για τις πατριωτικές τουλάχιστον, τις κλασικές, τις Ελληνίδες, που έχουν τιμή και καμάρι τους να είναι μάνες περιποιητικές για τα παιδιά τους, εμείς γιορτάζουμε σήμερα, ως Λυκειοήμιδων που είμαστε βεβαίως. Θέλω να κλείσω, για να μην σας κουράζω, λέγοντας κάτι που είπε η Λίδα Γούντερ, η οποία είπε να είσαι μητέρα σημαίνει να μαθαίνεις τις δυνάμεις που δεν ήξερες ότι έχεις και να αντιμετωπίζεις τους φόβους
που δεν ήξερες ότι υπήρχαν. Αυτό θα επιμάνω. Και η Σοφία Λόρεν, η γνωστή ηθοποιός, είπε: όταν είσαι μητέρα, δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνη στη σκέψη σου. Μια μητέρα πρέπει να σκέφτεται πάντα δύο φορές. Και για τον εαυτό της, αλλά και για το παιδί της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η κυρία Παφίτη είναι κοινωνιολόγος και παιδαγωγός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη σχολική παιδαγωγική και με ετήσια επιμόρφωση στη συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εκπονείται διδακτορική και τριπίδης με θέμα τη συμβουλευτική ομότητων σε διαπολιτισμικό πλαίσιο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι υπεύθυνη του συμβουλευτικού σταθμού νέων τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φλόρινας από την ίδρυσή του το 2012 έως σήμερα. Τα τελευταία 4 χρόνια διατελεί παράλληλα μέλος της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στη Δυτική Μακεδονία. Είναι μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων Δυτικής Μακεδονίας. Είναι συγγραφέας και επιμελήτρια 2 βιβλίων, ενώ έχει διοργανώσει και συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε μεγάλο αριθμό βιωματικών παρεμβάσεων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις της σχετικές με την εκπαιδευτική καθοδήγηση, τον εκπομπισμό, την προαγωγή της ενσυναίσθησης και την άνατης αποδοχής, τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, την υποστήριξη ομότιμων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη. Έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας για ψηφιακό διδακτικό σενάριό της, το οποίο κατετάγει πρώτο στην κατηγορία της αγωγής υγείας. Είναι παντρεμένη και έχει 3 παιδιά. Παρακαλώ, κύριε Παφίτη, έχετε τον λόγο. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά σε όλες μας μανούλες. Ευχαριστούμε όλους όσοι θέλησαν να βρεθούν κοντά μας σήμερα για να γιορτάσουμε τη μάνα. Ο Χαλίλ Κυμπράν λέει ότι πρόκειται για την πιο όμορφη λέξη στα χείλη της ανθρωπότητας. Ας σκεφτούμε λοιπόν αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λέξη σε όλους τους λαούς, σε όλους τους αιώνες, που θα μπορούσε να είναι περισσότερο φορτισμένη από αυτήν, μάνα. Που θα μπορούσε να εκφέρεται με περισσότερη αγάπη, με περισσότερη γλύκα ή και με περισσότερο πόνο κάποιες φορές, ειδικά όταν έρθει η στιγμή να τη χάσουμε. Πρόκειται λοιπόν για τον πρωταρχικό και τον παντοτινό δεσμό. Πρόκειται για μία έννοια χωρίς τεχνικότητα, μία λέξη χωρίς χρονολογία. Ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Η μητέρα μας εξασφαλίζει την τροφή, την προστασία, τη συναισθηματική στήριξη, την καθοδήγηση. Είναι πρότυπο φροντίδας, αγάπης και επικοινωνίας. Διαμορφώνει την ταυτότητά μας επειδή καθρεφτιζόμαστε μέσα στα μάτια της και στα λόγια της. Μας υποστηρίζει μέχρι το τέλος, όταν πια έχουμε μεγαλώσει, το ξέρουμε καλά αυτό. Είναι ουσιαστικά η εσωτερικευμένη φωνή που πάντα θα μας ακολουθεί. Και ας υπερβάλλει καμιά φορά. Το είπε και η Χριστίνα μας. Ο Winnicott λοιπόν έλεγε ότι η φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου διευκολύνεται από την ικανότητα της μητέρας να λειτουργεί ως καθρέφτης. Δηλαδή να αντικατοπτρίζει τι είναι το βρέφος. Έτσι δίνει δύναμη στο αδύναμο εγώ του βρέφους και το προστατεύει από την πρώτη συνειδητοποίηση ότι είναι χωριστό από τη μητέρα του. Με τη δύναμη αυτή, ο άνθρωπος ξεδιπλώνει τον αληθινό του εαυτό, νιώθει ζωντανός. Γίνεται αυθόρμητος και δημιουργικός. Ο Γιάννων πάλι δίνει μια άλλη διάσταση. Λέει, το όνειρο και ιδίως αυτό που φώναξα «Μάνα, μάνα, πώς θα πήγα» με απασχόλησε για πολύ καιρό. Όχι λόγω των εικόνων του θανάτου που περιείχε, αλλά εξαιτίας των σκοτεινών υπονοούμενων που κουβαλούσε για το νόημα της ζωής. Αναρωτιόμουν. Είναι δυνατόν να έζησα όλη μου τη ζωή με πρωταρχικό σκοπό να κερδίσω την αποδοχή της μητέρας μου. Η εσωτερικευμένη φωνή που λέγαμε. Και επειδή είχα μια ταραχώδη σχέση μαζί της και όσο ζούσε δεν έδινα μεγάλη αυσία στην αποδοχή της, το όνειρο ήταν ακόμη πιο σαρκαστικό. Άρα η μάνα θα μας συνοδεύει έτσι κι αλλιώς. Και τίποτα δεν θα σε κάνει τόσο χαρούμενη ή τόσο λυπημένη, μιλάμε τώρα από την πλευρά ημών των μητέρων, τόσο περήφανη, τόσο κουρασμένη όσο η μητρότητα.
Αυτή η πόρτα λοιπόν θα είναι πάντα ανοιχτή. Πρόκειται για την πόρτα της μάνας. Είναι η μοναδική σχέση διαρκούς συγχώρεσης. Πρόκειται για την κατάργηση των αμυντικών μηχανισμών μας που επιστρατεύουμε πάρα πολύ συχνά στις υπόλοιπες σχέσεις μας. Δεν θέλουμε να πληγωνόμαστε εύκολα, δεν θέλουμε να πληγώνεται ο εγωισμός μας. Όταν πρόκειται όμως για τα παιδιά μας, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, υποχωρούμε. Άπισος βαθιά η καρδιά της μάνας, στα βάθη της πάντα η συγχώρεση. Ωστόσο, ακόμα και για αυτούς που δεν πήραν όλα όσα είχαν ανάγκη, ο Μπουσκάλια έγραψε, ζούμε στο χτες, ανησυχούμε για αυτό που έγινε χτες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για το χτες και δεν έχεις οριμάσει ακόμη, αν εξακολουθείς να κατηγορείς τους άλλους για αυτό που έγινε χτες. Άφησε το χτες να φύγει μακριά, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, θα κρεμαστεί γύρω στο λαιμό σου και θα σε βουλιάξει. Οι γονείς μου έκαναν αυτό ή εκείνο. Ξέρεις τι σου έκαναν οι γονείς σου? Σου έδωσαν ό,τι ήξεραν. Ας είναι ευλογημένοι. Μπορεί να μην ήταν τέλειοι. Το πιο θλιβερό και ίσως η αιτία της απογοήτευσής σου είναι ότι εσύ τους πίστευες για τέλειους και ότι εκείνοι σε άφησαν να το πιστεύεις. Είναι πολύ σοφός ο γονιός που λέει στο παιδί του «Κοίταξέ με, κλαίω, νιώθω μόνος». Δεν ξέρουμε αν αυτό θα πετύχει ή όχι, θέλουμε όμως να το κουβεντιάσουμε μαζί σου. Δεν μπορούμε πια, εκτός αν είμαστε ακόμη παιδιά, να κατηγορούμε τους γονείς και την οικογένειά μας, γιατί οι γονείς και οι συγγενείς μας είναι μόνο άνθρωποι, σαν όλους τους άλλους. Έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους αδυναμίες. Μας δίδαξαν απλά και μόνο αυτά που ήξεραν. Θα έχεις μεγαλώσει πραγματικά τη μέρα που θα μπορείς να πλησιάσεις τον άντρα που είναι ο πατέρας σου ή τη γυναίκα που είναι η μητέρα σου και να τους πεις. Ξέρεις, σ' αγαπάω με όλα σου τα ελαττώματα. Επομένως, και ένα τέταρτο μητέρας, ακόμα και με αυτά, με όλα αυτά τα ελαττώματα, αρκεί για 10 ζωές, έλεγε ο Ελίτης. Και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξει σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Η μάνα μου μεγαλώνει υγιή παιδιά τώρα. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε 10 παράγοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά με ευεξία, θα μπορούσαμε να πούμε τους εξής. Ενεργητική ακρόαση. Ακούμε με τα μάτια, ακούμε προσεκτικά όταν έρθει το παιδί να μας μιλήσει. Δεν καταφεύγουμε σε άμεσες συνταγές, διαγνώσεις ή κριτική. Το ρωτάμε πώς το κάνει, πώς νιώθει το ίδιο για αυτό που συνέβη. Αντανακλούμε το συνέστημά του με τα λόγια και το σώμα. Δεν κλείνουμε την πόρτα στο αρνητικό συνέστημα. Μιλάμε ήρεμα και εκδηλώνουμε τη στοργή μας. Δεν λέμε στο παιδί πώς να αισθάνεται και δεν υπερθεματίζουμε. Δεν ταυτιζόμαστε συναισθηματικά. Αν έρθει να μας πει ότι νιώθει πάρα πολύ θυμό και κλαίει, δεν χρειάζεται να κλαίμε κι εμείς. Και η μαγική κουβέντα που μπορούμε να πούμε είναι τι θα ήθελες να γίνει με αυτό. Ουσιαστικά, να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει ότι το εμπιστευόμαστε. Ότι δεν είμαστε εμείς εκεί για να του δώσουμε τις έτοιμες συνταγές, αλλά εμπιστευόμαστε την κρίση του και τη δυνατότητα να παραγάγει μόνο του τις λύσεις. Το αποδεχόμαστε και του δείχνουμε την θερότητα. Ό,τι και να γίνει θα το αγαπάμε. Θα του θέτουμε όρια, αλλά ό,τι και να γίνει θα το αγαπάμε. Το γέλιο, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή μας. Ένας από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες προκειμένου να μην εκδηλώσουμε διαταραχές του συναισθήματος. Το ενθαρρύνουμε. Δίνουμε ίσο μερίδιο φροντίδας σε όλα μας τα παιδιά. Γιατί οι διακρίσεις μεταξύ των αδερφών έχουν απαράγραπτες συνέπειες. Απαράγραπτες συνέπειες όχι μόνο για τον ψυχισμό των παιδιών, όχι μόνο για τη σχέση μας μαζί τους, αλλά και για τη μεταξύ του σχέση. Όπως είπαμε, θέτουμε όρια. Τα όρια είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της αγάπης. Οι κανόνες πρέπει να τίθενται από κοινού, κατόπιν διαπραγμάτευσης, να είναι σαφείς, να τηρούνται σταθερά και από τους δύο γονείς, να μπορεί το παιδί να τους επαναδιαπραγματεύεται, γιατί πρέπει να του δίνουμε και το δικαίωμα να διεκδικεί με ευγένεια, να θυμόμαστε ότι δεν θέλουμε ένα απόλυτα υπάκουο και υποταγμένο παιδί, γιατί όπως το υποτάσσεται σε εμάς, το υποτάσσεται και σε οποιονδήποτε άλλο θα έχει εξουσία στη ζωή του.
Όσον αφορά τα όρια, η βία πραγματικά είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να καταφύγει, στο οποίο θα μπορούσε να καταφύγει μία μητέρα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και τραυματίζει για πάντα τόσο την αυτοεκτίμηση του παιδιού, όσο και τη σχέση με τη μητέρα. Ποιοτικός χρόνος. Με τον σύντροφο τώρα να πούμε και μερικές αλήθειες. Είναι... λέγαμε αλήθειες, να πούμε κι άλλες αλήθειες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η σύμβλευση. Και το μοίρασμα της φροντίδας, πρέπει να σας πω την εμπειρία μου, έχω κάνει πάρα πολλές ομιλίες σε γονείς. Η συντριπτική πλειονότητα των γονέων που έρχονταν και που έρχονται είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν οι μπαμπάδες για κοινωνικούς λόγους, όχι επειδή είναι κακοί και δεν ενδιαφέρονται, για κοινωνικούς λόγους, περιμένουν από τις μαμάδες να είναι εκείνες που θα φροντίσουν, εκείνες που θα ενημερωθούν, εκείνες που θα νοιαστούν για το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Είναι λοιπόν σημαντικό να εμπλέκεται, να μην είμαστε μάλλον οι μάνες κουράγιο. Μας αρέσει αυτή η προσπόνηση, έτσι, μάνα κουράγιο, τα καταφέρνουμε όλα. Όχι, ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Θα πρέπει εξίσου οι δύο γονείς να είναι κοντά στα παιδιά. Γιατί ο στοργικός πατέρας παρέχει συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά, αισιοδοξία, τα βοηθά με την κοινωνικότητά τους, τα βοηθά να μην έχουν φόβο για νέες ανακαλύψεις, να συμπεριφέρονται καλύτερα και να εμφανίσουν και να μην εμφανίσουν κατάθλιψη. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι κόρες που έχουν δίπλα τους στοργικούς πατέρες έχουν μια υψηλότερη αυτοεκτίμηση και η γη χαμηλότερη επιθετικότητα. Επιπλέον, ένας πατέρας που μαζί με τη μητέρα είναι δίπλα στα παιδιά αποτελεί ένα δυνατό πρότυπο τόσο για τις κόρες που θα αναζητήσουν αντίστοιχο σύντροφο, αλλά και για τους γιους οι οποίοι αντίστοιχα θα γίνουν στοργικοί πατέρες. Η μάνα είναι σημαντικό να υποστηρίζει το παιδί της στην πορεία προς την αυτονομία. Προηγουμένως η Χριστίνα ανέφερε τα παραδείγματα της Ελληνίδας υπερπροστατευτικής μάνας. Ξέρω πολύ καλά ότι πηγάζει όλο αυτό από την ανάγκη μας να δώσουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται στο παιδί μας, αλλά ας το αφήσουμε και λιγάκι σιγά σιγά να στέκεται μόνο του στα πόδια του. Δεν διευθετούμε το κάθε πρόβλημα για λογαριασμό του παιδιού. Και αναθέτουμε φυσικά ευθύνες από τότε που μπορεί να τις αναλάβει. Δεν δένουμε τα κορδόνια σε ένα 8χρονο παιδί. Μοιράζονται τα παιδιά μαζί μας τις ευθύνες μέσα στο σπίτι. Εκτός από τα λόγια όμως που λέμε και την καθοδήγηση που παρέχουμε, το πώς λειτουργούμε εμείς οι μητέρες ως πρότυπο είναι το βασικότερο κομμάτι που μας αφορά και που έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών. Είναι σημαντικό να περάσουμε στα παιδιά με τη δική μας στάση, με τη δική μας ζωή, ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη και να ζητάμε συγγνώμη για αυτά. Να ζητάμε συγγνώμη από τα ίδια μας τα παιδιά. Να περνάμε στα παιδιά μας τον σεβασμό που έχουμε εμείς για κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Και φυσικά για οποιοδήποτε άλλο πλάσμα έχει ανάγκη από σεβασμό. Να έχουμε ψυχραιμία και επιμονή μπροστά στα εμπόδια. Να καλλιεργούμε ένα θετικό κλίμα στο σπίτι. Να γελάμε συχνά. Να δείχνουμε συνέπεια. Και να υιοθετούμε συνήθειες που θέλουν να ακολουθήσουν και τα δικά μας παιδιά. Μητρότητα λοιπόν είναι η επιλογή που κάνεις κάθε μέρα. Να βάζεις την ευτυχία και την ευημερία κάποιου άλλου πάνω από τη δική σου. Να διδάσκεις τα δύσκολα μαθήματα. Να κάνεις το σωστό ακόμα και αν δεν είσαι σίγουρη που είναι το σωστό. Και να συγχωρείς τον εαυτό σου ξανά και ξανά που τα κάνεις όλα λάθος. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να γίνεις μια τέλεια μητέρα, αλλά εκατομμύρια τρόποι να γίνεις μια καλή. Ας δώσουμε όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά μας. Ας χτίσουν όμορφες αναμνήσεις μαζί μας. Βέβαια, όπως συνηθίζω να αστειεύομαι, ό,τι και να τους κάνουμε, κάτι θα βρουν να πουν αύριο μεθαύριο στον ψυχοθεραπευτή τους. Έτσι. Ας έχουν όμως πολύ λιγότερα αρνητικά να πουν παρά θετικά. Λίγο πριν το τέλος θα σας
διαβάσω ένα δράμα από ένα πρώην παιδί. Έχει να κάνει με το πρότυπο που λέγαμε προηγουμένως. Μαμά, όταν νόμιζες πως δεν κοιτούσα, σε είδα να κρεμάς την πρώτη μου ζωγραφιά στο ψυγείο και αμέσως ήθελα να ζωγραφίσω κι άλλη. Σε είδα να φτιάχνεις το αγαπημένο μου κέικ και έμαθα πως τα πιο μικρά πράγματα μπορεί να είναι τα πιο υπέροχα πράγματα στη ζωή. Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, ενώ ήσουν θυμωμένη, με συμβούλεψες ήρεμα και απλά για να καταλάβω το γιατί. Και έτσι έμαθα ότι ο διάλογος και η επικοινωνία είναι σημαντικά ακόμη και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να φτιάχνεις φαγητό για κάποιο φίλο που ήταν άρρωστος. Και έμαθα ότι όλοι μας πρέπει να ζόμαστε και να φροντίζουμε ένας τον άλλον. Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να φροντίζεις το σπίτι και όσους ζούμε σε αυτό. Και έμαθα ότι πρέπει να εκτιμάμε ό,τι μας προσφέρεται. Όταν νόμιζες ότι δεν κοιτούσα, σε είδα να φροντίζεις ένα δέσποτο γατάκι. Και έμαθα ότι είναι καλό να είσαι ευγενικός με τα ζώα. Σε άκουσα να προσεύχεσαι για μένα, να με φυλάς για καλή νύχτα και ένιωσα ασφαλής. Σε είδα να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, ακόμα και όταν δεν ένιωθες καλά και ακόμη και όταν ένιωθες ότι δεν μπορείς. Έμαθα λοιπόν πως πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι ό,τι και να συμβεί. Σε είδα να δίνεις χρήματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και κατάλαβα πως ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους που μοιράζονται και δίνουν. Σε είδα να νοιάζεσαι για εμένα και ήθελα να γίνω όλα όσα εσύ είσαι. Σε είδα να κλαις και έμαθα πως πολλές φορές πληγωνόμαστε και πως δεν είναι κακό να κλαίμε. Σε είδα να με κοιτάς και να νιώθεις ευτυχισμένη. Έτσι νιώθω κι εγώ. Όταν νόμιζες πως δεν κοιτούσα, ήθελα να σε κοιτάξω και να σου πω σε ευχαριστώ για όλα όσα είδα όταν νόμιζες πως δεν κοιτούσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι τα τρία από τα τέσσερα είναι μαθητές της πρώτης ηλικίου μου, του πρώτου γενικού ηλικίου Φλόρινας. Είναι μαθητές μου. Είναι πολύ καλά παιδιά, έχουν ποιότητα. Εν ασχόληση με τη μουσική πάνω από 12 χρόνια, στο πιάνο, στο βιολί, στην κιθάρα και έχουμε μαζί μας και ένα το μικρότερο της παρέας μας, που είναι Δευτέρα Γυμνασίου, η Φρυδερίκη, η οποία παίζει και αυτή πιάνο πάνω από 8-9 χρόνια. Τα κάλεσα λοιπόν έτσι για να ομορφύνουν σήμερα την γιορτούλα, να δείξω επίσης ότι έχουμε ταλέντα στη Φλόρινα, το οποίο κάνει καλή δουλειά και όταν τα κάλεσα να λάβουν μέρος στην εκδήλωση, με πολύ μεγάλη χαρά είπανε ναι κυρία θα έρθουμε, θα δούμε να παίξουμε γιατί θέλουμε να, και εμείς να παίξουμε κάτι και για τις μανούλες μας και για όλες τις μαμάδες. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ τους μαθητές μου, ευχαριστώ την Ζωή τη Μαντουλίδου που είναι 12 χρόνια στο οδείο με βιολί και θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Ευχαριστώ τη Μαρία την Αγραφοπούλου και αυτή είναι μαθητή της πρώτης ηλικίου, 12 χρόνια για αυτή πιάνο και φλάουτο. Εξαιρετικός κιθαρίστας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία μας την Φρυδερίκη από το πείτε γυμνασίου από το τρίτο γυμνάσιο της Φλόρινα, από το δεύτερο γυμνάσιο της Φλόρινας, ωραία, με 8 χρόνια, τη Φρούλα και 8 χρόνια στο πιάνο. Θα μας παίξουν από ένα κομμάτι. Ανά, έλα λίγο να κάνεις το... Θα μας παίξουν λοιπόν από ένα κομμάτι και μετά θα συνοδεύσουν με μουσική υπόκριση την απόδοση των ποιημάτων που θα βγουν οι κυρίες. Θέλω στο σημείο αυτό, επειδή μίλησα και για το Λύκειο σου και για το... να ευχαριστήσω
και εγώ προσωπικά τον διευθυντή μου, τον κύριο Τζότζη Γιάννη, ο οποίος μου κάνει την τιμή να είναι εδώ σήμερα, τους συναδέλφους μου, τον κύριο Δαβίλη, τον υποδιευθυντή, και τη Ρίτα τη Ρόμπομπα, τη φίλη μου, η οποία πάντοτε συμπαραστέκεται ηλικικά. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και τους άλλους συναδέλφους των άλλων σχολείων που μας τίμησαν την παρουσία τους. Μας τιμούν. Λοιπόν, θα παίξει πρώτα η Ζωή η Μαντουλίδου στο βιολί. Θα ακούσουμε την μελωδία, την μεγαλοφωνία της μελωδίας. Όχι, το βάζ. Ωραία, θα παίξουμε το βάζ νούμερο 2 του Σωσταπόβιτς. Ωραία.
βιβλία από την κυρία Ρίτσα Μελισίδου και Ιωάννα Γιούρση που τη συνοδεύει η κόρη της Φρυδερίκη Σελήνη στο πιάνο. Θα σας απαγγείλω από τον Νίκο Κατζατζάκη το έργο του αναφορά στο κρέα. Με υπομονή, μαντοχή, μόλι την λύκα της γης απάνω της. Όλοι από το αίμα της μάνας μου, μικρόγονη, ήταν χωριά της. Σκυμμένη στο χώμα, κολλημένη στο χώμα. Τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα μυαλά τους, γεμάτα χώματα. Αγαπούσαν τη γης και τις εμπιστεύονταν όλες τις ελπίδες. Είχαν γίνει πάγου προς πάγου, ένα μαζί της. Στην αμβροχιά χωράφιαζαν κι αυτοί μαζί της και όταν ξεσπούσανε πρωτοβρόχια, τα κόκαλά τους έτριζαν και φούσκωναν σαν καλάμια. Και όταν αλέτριζαν και χαράκωναν βαθιά την κοιλιά της με το γενί, ξαναζούσαν στα στήθια και στα μεριά τους την πρώτη νύχτα που κοιμήθηκαν με τη γυναίκα τους. Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει. Χαμογελούσε μόνο και τα βαθλά μαύρα μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαινοερχόταν σαν πνεύμα καθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφτανε ανέκοπα και αθόρυβα. Σαν να είχαν τα χέρια της μία καλοπροαίρετη μαγική δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. Μπορεί και να είναι ράιβα, συλλογιζόμουν, κοιτάζοντας την σιωπηλά. Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας σαν δίκρα στον άλλον. Εκείνη σε καρέκλα, πλάι στο παράθυρο. Εγώ στο σκαμνάκι μου. Και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει σαν να ήταν ο αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βίζενα. Από πάνω μας ήταν η γασία. Κι όταν ήταν αφισμένη, η αυλή μου σκομύριζε. Αγαπούσα που τα εγωδά τα κίτρινα λουλούδια της, τα έβαζε η μητέρα μου στις κασέλες και τα εσώρουχά μας, τα σεντόνια μας, όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες, πότε η μητέρα μου διγότερα από τον πατέρα της για το χωριό που γεννήθηκε, και πότε εγώ τη στορούσα τους βίους των Αγίων που είχα διαβάσει και εξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου. Δεν με έφταναν τα μαρτύρια τους, έβαζα και εγώ δικού μου, ωστόσο έπαιρνα τη μητέρα μου τα κλάματα. Τη λυπόμουνα, κάθισα στα γόνατά της, της χάιδευα τα μαλλιά της και την παρηγορούσα. Μπήκα στον παράδεισο, μητέρα, μη στεναχωριέσαι, σε διανύζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα. Κουβεντιάζουμε τους αγέλιους και ξέχασαν τα βάσανά τους. Και η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της. Με κοίταζε σαν να μου έλεγε αλήθεια λες και χαμογελούσε. Και το καναρίνι μέσα από το κλουβί μας άκουγε. Σήκωνε το λαιμό και γελαγούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο. Σαν να είχε αφήσει μια στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γης να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα, η γαζία, το καναρίνι έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μες στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μιλήσω γαζία, να ακούσω καναρίνι, χωρίς να ανέλεγω το μνήμα της από το σπλάχνο μου, η μητέρα μου, και να σμίξει με τη μυρωδιά τούτη και το κελάδιμα του καναρινιού μου. Θα συνεχίσει η Μέρη Τσουμίτα. «Και ο Θεός έκλασε τη μάνα, ή όταν ο Θεός έφτιαξε τις μαμάδες» Πάολο Κοέλιο. Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. «Εργαστήκατε πολύ, Κύριε. Δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε», είπε ο άγγελος. «Κοιτάξτε, φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες.
6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δεν θα δουλέψει. Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια, αν δεν είναι ο Θεός. Είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα, για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα. Ένα άλλο, για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες. Και το τρίτο, για να του δείχνει διαρκώς τρυπερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει εκείνη. Ο Άγγελος εξέτασε τον πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. Και αυτό τι είναι? Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει. Θα πρέπει να ασχολείται με τον σύζυγό της, με τα παιδιά, με το σπίτι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε, είπε ο Άγγελος, και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο, με τα δύο χέρια, τα δύο μάτια κλπ. Ο Θεός συμφώνησε με τον Άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως τον Άγγελο. Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της. Ο Άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος. Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σε αυτό το πρότυπο μητέρας. Δεν αδειάζει. Αυτό ονομάζεται δάκρυ. Και σε τι χρησιμεύει? Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό. «Κύριε, είστε μεγαλοποιία», αναφώνησε ο Άγγελος. Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο. Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό. «Δεν το έβαλα εγώ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του». Ο Άγγελος συγχάρηκε πάλι το παντοδύναμο και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Ευχαριστώ. Margarita Reño Perito.
κινητός ποιητής. Μητέρα, θα πλέξω μαργαριταρένιο περιθέριο για το λαιμό μου, με τα δάκρυα της θλίψης μου. Τα αστέρια κατεργάστηκαν αστραγαλίτες από φως για να στολίσουν τα πόδια τους, μα εμένα, τα δικά μου, δεν ακρέμονται από τα στήθια σου. Πλούτη και δόξα τα γνωστώ σε σένα, κι είναι για σένα που τα δίνω ή τα κρατάω. Όμως η θλίψη μου αυτή είναι όλη δικιά μου, και όταν σου την προσφέρω σαν αφιέρωση, σήμα τα μύτης με τη χάρη τη δική σου. Σειρά, έχει το εργαστήρι παραμυθιού του Συλλόγου. Παρακαλώ την κυρία Δόξα Κοτσαλίδου, την υπεύθυνη, να έρθει στο βήμα. Η κυρία Δόξα Κοτσαλίδου είναι συγγραφέας, παιδαγωγός του Τμήματος Δικαιαγωγών Φλόρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πολυτεχνή μάνα 4 παιδιών. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όλο τον κόσμο. Αν και μπαίνω στον πειρασμό να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Για μένα, σήμερα δεν γιορτάζουν όλες οι μητέρες. Για μένα γιορτάζουν σήμερα οι μητέρες που όταν έπιασαν στα χέρια τους, στην αγκαλιά τους, το δικό τους το παιδί και ένιωσαν όλα αυτά τα μαγικά φίλτρα, τα μάγια της αγάπης, αυτού του δοσήματος της προσφοράς, μπόρεσαν, πάταξαν το δικό τους εγωισμό και αγάπησαν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου. Εάν δεν το έχει καταφέρει αυτό μια μητέρα, για μένα δεν γιορτάζει σήμερα. Γίνομαι κακιά, δεν ξέρω, όπως θέλετε πάρτε το, αλλά για μένα η μάνα που ήταν έτοιμη Παναγιά και λέει Παναγιά μου, πω αυτό το παιδί μου, δεν αξίζει να γιορτιστεί σήμερα και να τιμηθεί. Αξίζουν οι μάνες που λένε Παναγιά μου, βόηθα και φύλαγε όλα τα παιδιά του κόσμου. Και θα ήθελα μέσα σε αυτό, πάνω σε αυτό να πω, είμαι πληγωμένη για να το πω όπως καταλαβαίνετε, γιατί το ξέρετε και όλοι γύρω μου, είμαστε γύρω μας ένα σωρό πολέμοι, πείνες, προσφυγές, κάποιες μάνες δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί αν είναι παγκόσμια γιορτή αυτή, όλοι αυτοί από κάποια μάνα βγήκανε. Έτσι κάποιας μάνας τα παιδιά πήγαν στον πόλεμο, κάποιας μάνας τα παιδιά ξεριζώθηκαν, κάποιας μάνας τα παιδιά πήραν το βαζούκας, κάποιας μάνας τα παιδιά πολέμησαν, χτυπούν, φέρνουν, κλέβουν, σκοτώνουν. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αφήσουμε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ, συγχωρέστε με. Δεν μπορώ, γιατί όπως είπε και η Μέρη, ναι, είμαι μάνα 4 παιδιών, από την ώρα που έπιασα το πρώτο μου παιδί, έκλαιγα. Έκλαιγα, όχι και το δικό μου το παιδί. Θεωρούσα ότι είναι τυχερό που έχει μαμά, έχει μπαμπά, έχει τροφή, έχει ζέστη, ζει σε ένα ελληνικό περιβάλλον και στο υποτιμούν άλλοι, έχει τουλάχιστον σπίτι. Αλλά έκλαιγα το βράδυ για κάποια παιδιά που δεν ήταν τυχερά σαν το δικό μου, που δεν ανήκω σε μια τάξη ψηλή. Έτσι είμαι παιδί του λαού. Κι όμως ήταν τυχερό το παιδί μου, είχε τη ζεστασιά του. Και έλεγα τα παιδιά στην Αφρική τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Και ήμουν έτοιμη να παρατήσω το παιδί μου για να πάω στην Αφρική να βοηθήσω τα άλλα τα παιδιά. Πώς δέχομαι εγώ να κοιμάμαι με το παιδί μου ήρεμα, όταν άλλα παιδάκια πεθαίνουν, δεν προλαβαίνουν να ζήσουν, να αναπνεύσουν. Δεν ξέρω τι είναι μάνα τελικά. Ποιος είναι μάνα και ποιος δεν είναι πια. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Και θα ήθελα να αναφερθώ για τα αυτά. Εγώ δεν έχασα τη μάνα μου και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις μάνες που δεν είναι μαζί μας και έφυγα. Όταν έχασα τη μάνα μου, έμεινα όλη την μεγάλωσα. Μέχρι τότε ήμουν ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι που μεγάλωνα 4 παιδιά. Αγαπήστε τη μάνα σας, όποιο είσαι τυχερή, δεν την έχετε. Όταν τη χάσετε, θα νιώσετε πια ότι δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Χαρείτε τη μητέρα σας. Αυτό είναι πολύ αγάπη από μένα. Και τώρα, μια και είμαι υπεύθυνη του τμήματος παραμυθιού, δεν θα είχα τίποτα άλλο να πω παρά ένα παραμύθι.
Είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολλά χρόνια που την έχω διαβάσει. Με είχε μαγεύσει, με είχε κάνει να κλάψω και δεν την είχα ξεχάσει. Ήταν μέσα μου. Και όταν μου είπε η Χριστίνα να συμμετέχουμε κι εμείς στο τμήμα παραμυθιού, αμέσως αυτό βγήκε μέσα μου και λέω ναι, θα συμμετέχω και θα σας πω κι εγώ ένα γραμμή. Μια ιστορία. Μια ιστορία πολύ βαθιά. Δεν μιλάει για τη μάνα, αλλά μιλάει για κάποιον που αγαπάει σαν μάνα. Και μπορεί να είναι κάλλιστα και ένας άντρας αυτός. Ας μην τους ξεχνάμε κι αυτούς. Οπότε αρχίζει η ιστορία, έτσι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια μηλιά και αγαπούσε ένα αγοράκι. Και κάθε μέρα το αγοράκι πήγαινε και μάζευε τα φύλλα της και τα έβλεπε στεφάνι και έπαιζε το βασιλιά του δάσους. Σκαρφάλωνε στον κορμό της και έκανε κούνια στα πλαδιά της και έτρωγε μήλα. Παίζανε και κρυφτό. Και όταν το αγόρι κουραζόταν, αποκοιμιόταν στο νήσιο της. Και το αγόρι αγαπούσε τη μηλιά πάρα πολύ. Και η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα πέρασαν τα χρόνια. Και το αγόρι μεγάλωσε. Και πολλές φορές η μηλιά έμενε μοναχή. Τότε, μια μέρα το αγόρι πήγε στη μηλιά και η μηλιά είπε «Έλα, έλα αγόρι και να σκαρφαλώσεις την κορμό μου και να κάνεις κούνια στα γλαδιά μου, να φας μήλα και να παίξεις στο νήσιο μου από κάτω και να είσαι ευτυχισμένη». «Είμαι μεγάλος πια για να σκαρφαλώνω και να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω να αγοράσω πράγματα και να καλοπεράσω. Θέλω λεφτά. Μπορείς να μου δώσεις λεφτά?» «Λυπάμαι», είπε η μήλα. «Μα εγώ δεν έχω λεφτά. Έχω μονάχα φύλλα και μήλα. Πάρε τα μήλα μου, αγόρι, και πουλησέ τα στην πόλη. Έτσι θα έχεις λεφτά και θα είσαι ευτυχισμένο». Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε στη μηλιά, μάζεψε τα μήλα της και τα πήρε μαζί του. Και η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και η μηλιά ήταν λυπημένη. Ώσπου μια μέρα το αγόρι ξαναγύρισε. Και η μηλιά τρεμούλιασε από τη χαρά της και είπε «Έλα αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις τον κορμό μου, να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου και να είσαι ευτυχισμένο». «Δεν έχω καιρό για να σκαρφαλώνω σε δέντρα», είπε το αγόρι. «Θέλω ένα σπίτι που να μου δίνει ζεστασιά», είπε. «Θέλω γυναίκα και παιδιά και γι' αυτό χρειάζομαι ένα σπίτι. Μπορείς να μου δώσεις ένα σπίτι?» «Εγώ δεν έχω σπίτι», είπε η μηλιά. «Σπίτι μου είναι το δάσος. Μα μπορείς να κόψεις τα κλαδιά μου και να χτίσεις ένα σπίτι, τότε θα είσαι ευτυχισμένο». Και έτσι το αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα πήρε μαζί του για να χτίσει το σπίτι του. Και η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και όταν ξαναγύρισε, η μηλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη, ούτε να μιλήσει καλά-καλά δεν μπορούσε. «Έλα αγόρι», ψιθύρισε. «Έλα να παίξεις». «Είμαι πια πολύ γέρος και πολύ λυπημένος για να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω μια βάρκα να με πάρει μακριά. Μπορείς να μου δώσεις μια βάρκα?» «Κότσε τον κορμό μου και φτιάξε μια βάρκα», είπε η μηλιά. «Έτσι θα μπορέσεις να φύγεις μακριά και να είσαι ευτυχισμένος». Και τότε το αγόρι έκοψε τον κορμό της, έφτιαξε μια βάρκα και έφυγε μακριά. Και η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα όχι πραγματικά. Κι ύστερα από πολύ καιρό το αγόρι ξαναγύρισε. «Λυπάμαι αγόρι», είπε η μηλιά, «μα δεν μου απόμενε τίποτα πια για να σου δώσω. Δεν έχω μήλα. Τα δόντια μου δεν είναι πια για μήλα», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κλαδιά», είπε η μηλιά. «Δεν μπορείς να κάνεις κούνια. Είμαι πολύ γέρος πια για να κάνω κούνια», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κορμό», είπε η μηλιά. «Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Είμαι πολύ κουρασμένος πια για να σκαρφαλώνω», είπε το αγόρι. «Λυπάμαι», αναστέναξε η μηλιά. «Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω κάτι, μα δεν μου απόμεινε τίποτα πια. Δεν είμαι πια παρά ένα γέρικο κούτσουρο. Λυπάμαι». «Δεν θέλω και πολλά τώρα πια»,
είπε το αγόρι. Μονάχα είμαι ήσυχο μέρος να κάτσω και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος. Τότε, είπε μιλά και ίσιωσε όσο μπορούσε το κορμό της, τότε ένα γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι πρέπει για να κάτσεις και να ξαποστάσεις. Έλα, αγόρι, κάτσε. Κάτσε και ξεκουράσου. Και το αγόρι έκατσε και ξεκουράστηκε. Και η μιλά ήταν ευτυχισμένη. Αυτή είναι η ιστορία. Και ίσως όσοι αγαπήσατε τόσο δοτικά, είμαι σίγουρη, θα έχετε βρει τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αγάπη. Αυτή την αγάπη, όσοι έχουν μπορέσει να δώσουν αυτή την αγάπη χωρίς ανταπόδοση, για μένα σήμερα αυτή γιορτάζουν. Είτε μητέρες είτε πατέρες. Και τότε χάρη στο κομμάτι. Υπάρχουν ζουζουνάκια εδώ, το τμήμα παραμυθιού έφτιαξε ένα όμορφο δωράκι για τις μανούλες, κάθε παιδάκι. Θα έρθείτε. Πού είναι τα παιδάκια, Θέμη. Είστε πίσω μας. Θα έρθουν τα παιδάκια του εργαστηρίου και θα δώσουν στη μανούλα τους από ένα συμβολικό δωράκι το οποίο το διακόσμησαν τα παιδιά. Και μάλιστα επειδή είναι πάβλη, κάποιο παιδί είπε βρήκαμε φύλλα από χωριό, έτσι τα αποκάλυψα. Νομίζω ότι μπορεί το πρόγραμμα να συνεχιστεί όσο τα παιδάκια θα πάνε στο τραπέζι ούτως ή άλλως, να δουν τις μανούλες του.